Επικοινωνιακή διαχείριση της απόφασης για διάλογο με την Ελλάδα μέσω διερευνητικών και ΝΑΤΟ επιχείρει η Τουρκία. Την ημέρα που φτάνει στην Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, από τη μία αποσύρει το σκάφος Γιαβούζ από την Κυπριακή ΑΟΣ και από την άλλη, με διαρροές στον τύπο, μιλά για νέες έρευνες του Ορούτς Ρέις που έλυσε κάβο στην Ατάλεια. Το δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής Γενής ΑΦΑΚ μιλά για νέα αποστολή του Ορούτς Ρέις, ενώ παράλληλα ρίχνει ευθύνες στην Αθήνα. Η Αθήνα κλιμακώνει την ένταση, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την έναρξη των διερευνητικών επαφών και τέτοιες κινήσεις δεν θα λύσουν τα προβλήματα, αλλά θα αυξήσουν την ένταση στην περιοχή. Την ώρα πάντως που γίνονται κινήσεις προς αποκλιμάκωση, όπως η αποχώρηση του Γιαβούζ, η ημερομηνία δεν υπάρχει για την έναρξη των διερευνητικών επαφών, αν και έχουν συμφωνηθεί. Ενώ στο πεδίο των δηλώσεων, η ρητορική των γειτόνων δείχνει άλλες διαθέσεις. Δεν αναμένουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον με την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά ακόμη δεν έχει οριστεί η ημερομηνία επανέναρξης των διερευνητικών επαφών. Εμείς από πλευράς μας είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διερευνητικές επαφές ανά πάσα στιγμή. Πιστεύω ότι σε αυτή την εβδομάδα θα κρυφθεί κατά πόσον ο διάλογος θα ξεκινήσει, ενώ οι διερευνητικές επαφές. Πιθανολογώ ότι κάποια στιγμή θα αποσύρει η Τουρκία και το ερευνητικό Μπάρμπαρος από τα κυπριακά ύδατα, δηλαδή από την Κυπριακή ΑΟΣ. Ο Μεβλούτ Σαβούσογλου προειδοποιεί την Ευρώπη να μην αποτολμήσει κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, ενώ το Υπουργείο Άμυνας κάνει μεν αναφορά στην επί της αρχής συμφωνία στο ΝΑΤΟ, αλλά επαναφέρει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που φτάνει έως τη Λιβύη. Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması ve işbirliğine yönelik başta NATO olmak üzere yapılan girişimleri olumlu bulmakla birlikte Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımızdaki egemen hak ve yetkilerimizin korunması, deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılması. Ο Γιενς Στόλτενμπεργκ, που συναντά την τουρκική ηγεσία, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου σε λίγο στην Άγκυρα, ενώ αύριο στην Αθήνα θα συναντήσει την ελληνική ηγεσία.